Ρεπορτάζ υγείας. Καθώς περισσότερα από 900.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα πάσχουν από άσθημα, σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική μελέτη για την πάθηση που πραγματοποίησε η ομάδα άσματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 900.000 άτομα. Και πάμε να δούμε τι σχέση έχει αυτό το νούμερο βέβαια και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους και η καθημερινότητα με φόντο τι, την πανδημία και την επιδημιολογική κρίση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Βιτωράκη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, είναι ο μέλος Συλλόγου Πνευμονολόγων Χανίων και υπεύθυνος βέβαια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Την καλησπέρα μας, γιατρέ. Καλησπέρα και από μένα και καλό μήνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 900.000 Έλληνες πάσχουν από άσθημα. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε και πρωτιά της Κρήτης στα περιστατικά και στους ανθρώπους που πάσχουν από άσθημα. Η Κρήτη μαζί με την Αττική και την Πελοπόννησο είναι από τις περιοχές που υπάρχει αυξημένη εμφάνιση άσθματος. Το άσθμα γενικά εμφανίζεται στο 8,6% του πληθυσμού στην Ελλάδα σύμφωνα με τη μελέτη που αναφέρεται. Τα ποσοστά ξεπερνάνε το 10% σε αυτές τις τροχές όπως και στην Κρήτη μας. Είναι ποσοστά και νούμερα και περιστατικά που ανησυχούν, που προβληματίζουν και να συνδέσουμε λίγο και αυτά τα περιστατικά με την πανδημία. Κοιτάξτε, ανέκαθεν το άσθμα ήταν ένα συχνό νόσημα. Σαν νούμερο δεν προβληματίζει. Προβληματίζει όσον αφορά στους αδιάγνωστους. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι αδιάγνωστοι ταλαιπωρούνται πολλές φορές με ήπιο τρόπο αλλά μακροχρόνια, επηρεάζεται η καθημερινότητά τους και το αποδίδουν σε άλλες αιτίες όπως το βάρος, το κάπνισμα, συχνά άλλες παθήσεις. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν την σωστή ποιότητα ζωής και να έχουν και ένα κίνδυνο παραπάνω να εμφανίσουν μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες μακροχρόνια ή τον κίνδυνο να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε ένα νοσοκομείο όταν συμβεί αυτό που λέμε εμείς παρόξηση άσθματος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και αυτό διότι ο ασθενής που διαγνωστεί με άσθημα με πάρα πολύ αποτελεσματική αγωγή που συνήθως είναι απλές πνοές έχει μια φυσιολογικότατη ζωή σαν να μην έχει απολύτως τίποτα. Ορισμένοι δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν ψάξει, έχουν τα συμπτώματα και θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Ακριβώς, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στο συναντάμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Ναι. Κάποιοι αμελούν την αγωγή τους, κάποιοι περισσότεροι, πολλοί όμως δεν το γνωρίζουν. Έχουν δηλαδή μια υπεδίσθηση, ένα βήχα, ένα συρριγμό, όπως λέμε, που είναι τα πιο κοινά συμπτώματα και δεν δίνουν σημασία. Και μπορεί να συμβεί αυτό και για αρκετά χρόνια. Πόσο δύσκολη ήταν, είναι και θα είναι η καθημερινότητα συνανθρώπων μας που πάσχουν από άσθημα και νοσούν ή έχουν νοσήσει ή θα νοσήσουν από κορονοϊό? Έχουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά στο ερώτημα αυτό που μου θέσατε. Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα οι ασθενείς με άσθημα δεν κολλάνε πιο εύκολα. Κολλάνε το ίδιο όπως όλοι οι άνθρωποι. Όταν νοσήσουν, νοσούν με την ίδια βαρύτητα όσον αφορά σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, εκτός αυτούς που ανέφερα. Ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία ή ασθενείς που έχουν αυτό που ονομάζουμε εμείς σοβαρό άσθημα. Άσθημα το οποίο χρειάζεται αυξημένες δόσεις φαρμάκων για να ρυθμιστεί. Κάτι το οποίο δεν είναι βεβαισμένο, είναι αρκετά σπάνιο. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά την αντιμετώπιση του άσθματος. Πέρα των ισχυρών υπάρχουν και κάποιες ειδικές θεραπείες που στοχεύουν σε ειδικά μονοπάτια της αντίδρασης του άσθματος, όπως λένε, είτε είναι αυτό αλλεργικό άσθημα, είτε είναι άσθημα που αφορά τα ιωσινόφυλλα. Είναι ειδικές θεραπείες που γίνονται μια φορά το μήνα και πρακτικά και αυτή η μερίδα των ασθενών που έχουν το δύσκολο άσθημα, όπως λέμε, το σοβαρό άσθημα, μάλιστα, είναι και αυτή πλέον απόλυτα ρυθμισμένη. Γιατρέ, να κλείσουμε λίγο με μια προτροπή σε τηλεθεατές που πάσχουν από άσθημα, αλλά να κινητοποιήσουμε και κάποιους που έχουν κάποια συμπτώματα και δεν έχουν απευθυνθεί σε γιατρό. Σωστά, αυτό είναι το σημαντικότερο που λέτε. Όποιος έχει βήχα, δύσπνοια, που μπορεί να νιώθει ως βάρος στο πλήθος ή ότι δεν του φτάνει ανάσα, ή λαχάνει τη σκάλα, ή όταν τρέχει, και συρριγμό, δηλαδή συμπτώματα που φέρνουν το αναπνευστικό, πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί από τον πνευμονολόγο,
να κάνει σπυρομέτρηση, που είναι η εξέτηση με την οποία μετράμε τη λειτουργία του πνεύμονα, ώστε να διαγνωστεί αν έχει άσθμα ή κάποιο άλλο νόσημα. Γιατί υπάρχουν και άλλα νόσημα λοιπόν αυτά τα συμπτώματα. Και το επόμενο σημαντικό είναι να λαμβάνει τη θεραπεία που θεωρεί ο πνευμονολόγος του, γιατί αν το κάνει αυτό θα έχει μια ζωή απόλυτα φυσιολογική, σαν να μην έχει κανένα νόσημα. Αρκεί να ακολουθεί τις οδηγίες του πνευμονολόγου. Κύριε Πεντωράκη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά λοιπόν.